Βλέπω τώρα τι σημαίνει όλο αυτό που συμβαίνει πάνω σας και τι συμβαίνει για τον κόσμο που παίρνει αυτό που λέμε φτηνό φαγητό που είναι το σουβλάκι. Θες να μας πεις, Βάσο, ποιες είναι οι πρώτες ύλες που παίρνετε, πόσο έχουν ακριβήνει και πόσο φτάνει να πωλείτε το σουβλάκι? Είναι δυσβάσταχτες όλες οι ανατιμήσεις, όλες τις πρώτες ύλες, αλλά μεγάλο πρόβλημα είναι και οι αυξήσεις στην ενέργεια. Δηλαδή το αέριο είναι 4 φορές επάνω, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 4 φορές επάνω. Δηλαδή φανταστείτε ότι έρχεται λογαριασμό σε ένα κατάστημα 10.000 ευρώ το ρεύμα και 6.000 ευρώ το αέριο. Δηλαδή φαντάζομαι αυτό το βλέπετε και στα σπίτια σας, βέβαια, στα νοικοκυριά σας. Και μαθαίνω, Βάσο, ότι το ηλιέλαιο που παίρνετε 10 κιλά, για παράδειγμα, είχε 16 ευρώ πριν από, θα μας πεις πόσο καιρό, και τώρα έχει πάει 26 ευρώ το 10 κιλό, πριν από τον πόλεμο. Αυτό είναι, είναι αδιανόητο που συμβαίνει με το ηλιέλαιο. Δηλαδή, μακάρι να τελειώσει αυτό στην Ουκρανία αρχικά, για να μην σκοτώνονται άνθρωποι, αλλά και φυσικά να ηρεμήσει λίγο η αγορά. Εμείς, τελευταία παραλαβή ήταν 26 ευρώ το δεκάλυτρο. Και σκεφτείτε, η κατανάλωση είναι πολύ μεγάλη. Ένα χρόνο πριν αγοράζαμε 11 ευρώ το δεκάλυτρο, υπήρχαν συνεχώς ανατιμήσεις, mm-hmm. και πριν 10 ημέρες το αγοράζαμε 16 ευρώ. Άρα σε 10 μέρες 10 ευρώ, πάνω. Είναι αδιανόητο, είναι τρομερό. Είναι το τρομερό. Οποίο είναι ηλιέλαιο που έρχεται από Ουκρανία. Ναι, είχαν μεγάλο μερίδιο αγοράς. Και υπάρχει σοβαρή έλλειψη, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το αντικαταστήσετε? Όχι, χωρίς να πειραχτεί η ποιότητα, που είναι βασικό κομμάτι. Άρα φτάνει να πουλάτε το σουβλάκι πόσο τώρα? Οι αυξήσεις ήταν παντού. Δηλαδή στο κρέας ήταν 25-30% σε όλες τις πρώτες ύλες. Εμείς μετακυλήσαμε το κόστος σε εμάς. Απλά αναπόφευκτα από χθες προβήκαμε σε κάποιες αυξήσεις ύψους 10%. Δηλαδή που δεν είναι φυσικά καθόλου αναλογικές με αυτά που εμείς βιώνουμε. Mm-hmm. Άρα το σουβλάκι από 3 ευρώ πήγε στα 3,5 και ο γύρος από 3,50 πήγε στα 3,90. Δηλαδή είναι ένα 10-11% στα προϊόντα. Mm-hmm. Άρα το κλασικό, η πίτα με το γύρο, φτάνει σχεδόν πια στα 4 ευρώ. Αυτό που λέγαμε, ένα φτηνό φαγητό για κάποιον που ήθελε να φάει με την οικογένειά του, αρχίζει σιγά σιγά και τσιμπάει. Κυρία Μουρούτη, καλή δύναμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.